Δεν είναι γάλα. Λοιπόν, είναι μια συναμίδη λοιπόν που ήθελα εγώ, είναι και τα σπίρα. Τα Sephora Favorites. Δηλαδή, αγαπημένα προϊόντα από Sephora. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι η Αντιμόνη από το κανάλι Αντιμόνης Good Vibes και σήμερα θα έχουμε ένα Sephora Unboxing. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ξαναπαραγγείλει ποτέ από Sephora. Δεν είχα πάει καν, έχω να πάω χρόνια στα Sephora. Ο λόγος είναι ότι γενικά επειδή προτιμώ οικονομικές εταιρείες τύπου Essence Revolution, εντάξει και Mac όταν βάζει εκτός και προσφορές κτλ. Πάντα θεωρούσα ότι τα Sephora έχουν πάρα πολύ ακριβές εταιρείες, πέρα από την κολεξιό του Sephora που είναι ok σε normal τιμές. Οπότε εντάξει, ξέρω ότι δεν με παίρνει. Ξέρω ότι άμα πήγαινα θα έμπαινα στον πειρασμό να πάρω κάτι από Huda Beauty, από Fenty Beauty, από όλα αυτά τέλος πάντων, ξέρω τι εταιρείες έχει. Αλλά ήθελα να πάρω ένα δωράκι καλό, οπότε πήγα πρόσφατα στο κατάστημα, το επισκέφτηκα και δεν βρήκα αυτό που ήθελα, οπότε μπήκα στο site μου, είπε η κοπέλα να μπω στο site και να το παραγγείλω από εκεί. Φυσικά παραγγείλα και κάτι ακόμα που ήθελα. Δεν μπήκα σε υπερβολές, δεν έκανα υπερβολές, αλλά να σας πω. Δεν είναι πολλά, είναι και κάποια άλλα beauty πραγματάκια, όχι από Sephora. Αλλά τα πιο πολλά είναι από τα Sephora που θα σας δείξω. Να σας πω ότι ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή τύπου παραγγείλα Πέμπτη ή Παρασκευή και μου ήρθανε τη Δευτέρα, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το περίμενα, γιατί γενικά άκουγα από άλλες κοπέλες ότι αργούσαν πολύ παραγγελίες και αυτά. Είχαν αντικαταβολή και μεταφορικά, αλλά όχι τσιμπημένα, δηλαδή νομίζω κάπου 2 ευρώ αντικαταβολή και 2 ευρώ μεταφορικά, έχω ακούσει και πολύ χειρότερα σε άλλα site. Και επίσης κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν πολύ προσεγμένα, πακεταρισμένα και μου βάλαν και δειγματάκια και μου άρεσε γιατί η παραγγελία δεν ήταν πολύ ακριβή, ήταν γύρω στα 30 ευρώ ας πούμε και μου βάλαν και 2-3 δειγματάκια, ενώ έχω κάνει παραγγελίες πολύ πιο ακριβές από άλλα site και δεν έχουν βάλει ούτε δειγματάκι. Λοιπόν, για να μην σας αρέσω, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλα τα προϊόντα ήρθαν μέσα σε αυτήν εδώ τη σακουλίτσα, την πάρα πολύ όμορφη. Και χωριστά ήταν και η απόδειξη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Η απόδειξη και έντυπο επιστροφής και τα λοιπά σε περίπτωση που θέλεις να επιστρέψεις κάποιο προϊόν. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και ξεκινάμε. Φυσικά στην ουσία ήταν δύο πραγματάκια. Ένα πακετάκι με κάποια προϊόντα και ένα προϊόν σκέλτο και τα δειγματάκια που μου έβαλαν για να σας δείξω και αυτά. Είναι από Cacharel. Ένα δειγματάκι αρώματος, αυτό εδώ, Yes I Am, από Too Faced, αλλά δεν έχω δοκιμάσει παιδί από το Too Faced, βλέπουμε. Είναι κρέμα ανοιχτός, πολύ ενδυνατική από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ ωραία. Από Innisfree, πάλι ενδυνατικό σέρουμ με πράσινο τσάι. Ωραίο φαίνεται και αυτό. Δεν την γνωρίζω αυτή την εταιρεία, μην μου πείτε άσχετη. Είναι λίγο το skincare και από Biothere η Aqua Source με ιαλουρονικό οξύ. Τι είπα, ιαλουρονικό οξύ. Αυτό εδώ. Πολύ ενδιαφέροντα δειγματάκια, ήταν και αρκετά δεν μπορώ να πω. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη και ικανοποιημένη και πάμε να ξεκινήσουμε από το ένα. Που είναι σαν καραμελίτσα. Καραμελίτσα. Καλώς. Κανάκι και σάρια. Ο Δημήτρης είναι εδώ για το unboxing. Ό,τι δει κάτι δεν είναι για σένα, αυτό είναι της μαμάς μου. Unboxing. Να το unboxing. Μη, πάω το χέρι. Πάω το χέρι. Δεν ακούει κιόλας, του μιλάς και σε γράφει. Ναι, με γράφεις, μια ζωή τα ίδια.
Τώρα, αυτό τι είναι τώρα, παιδιά μου. Είναι από The Ordinary. Περίμενε, ρε παιδί μου, περίμενε. Αυτό είναι της μαμάς. Αυτό είναι της μαμάς, δεν το πάρεις εσύ. Όταν είναι κάτι δικό σου, το δίνει η μαμά. Η μαμά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Αυτό. Αυτό εδώ. Αυτό. Το οποίο τι είναι, είναι ένα σέρουμ. 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 Ναι, ένα σέρουμ το οποίο το βάζεις και έχει βιταμίνη και νιασιναμίδη. 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 Ναι, τώρα θες να το πεις εσύ, δεν μπορώ να το πω εγώ, θες να το πεις εσύ. Εσύ. Λοιπόν, αυτό τώρα γιατί το πήρα εγώ. Έχω ακούσει, φήμες λένε, ότι είναι ασυναμίδη. Άμα καταφέρουμε, με αυτό το νύχι δεν γίνεται δουλειά. Λοιπόν, εντάξει, θα το σκίσουμε. Θα το σκίσουμε. Θα το σκίσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ το σέρουμ από Ordinary, σε αυτό το πολύ ωραίο γυάλινο μπουκαλάκι. Είναι με ασυναμίδη και μαγνήσιο. Έχει αρκετά μεγάλη περιεκτικότητα. Έχει 10% νιασιναμίδη. Αυτό λοιπόν είναι ένα συστατικό το οποίο έχω ακούσει ότι κάνει καλό στα σπυράκια και επειδή εγώ τελευταία έχω πετάξει αρκετά εδώ και εδώ και εδώ. Εντάξει, τώρα δεν φαίνονται, δεν είναι πολύ έντονα, είναι αυτά τα μικρά τα μπιμπικά και τα σπαστικά. Οπότε θα το δοκιμάσω και θα σας πω αν είδα κάποιο αποτέλεσμα σύντομα. Αν έχετε παρόμοιο πρόβλημα, τώρα ακμή στα γεράματα. Λοιπόν, έχω ακούσει πολλές κοπέλες και πολύ καλές κριτικές για το συγκεκριμένο. Ήταν στα 30 ml, έχει διάρκεια ζωής ένα χρόνο και νομίζω είχε γύρω στα 7 ευρώ, 6 κάτι. Ήταν νομίζω σε προσφορά, ήταν πιο ακριβό και το βρήκα έτσι αρκετά φθηνό. Οπότε επειδή γενικά για την Ordinary σε θέμα skincare έχω ακούσει καλά λόγια, είπα να δοκιμάσω κάτι, δεν έχω ξαναδοκιμάσει τίποτα. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δοκιμάζω skincare προϊόντα κτλ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ και το πολυτήρημα. Είναι με αυτά τα bubbles. Εδώ. Τα ωραία. Είναι πολύ προστατευμένα. Έχουν και το bubbles, έχουν και το χαρτάκι από μέσα που λέει σε φορά. Και τα συγκεκριμένα προϊόντα που είναι στο σετάκι αυτό. Είναι σε μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία και είναι τα Sephora Favorites. Κάποιες ανακαλύψεις τύπου αγαπημένα προϊόντα των Sephora για το 2021. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν χάρτινο χαρτονένιο κτλ. Αλλά δεν είναι ψεύτικο, έτσι. Μπορείς να βάλεις πραγματάκια. Εγώ σκέφτομαι να βάλω πινελάκια όταν βγάλω τα προϊόντα από μέσα γιατί χωράει αρκετά και κλείνει και από πάνω. Οπότε θα είναι και προστατευμένα. Και έχει μέσα 5 προϊόντα σε mini size τύπου αγαπημένων τα Sephora, δηλαδή αυτά που αγάπησαν τα Sephora. Έχει και τα αυτοκολλητάκια. Αυτά τα αυτοκολλητά τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε μέσα τι προϊόντα έχει αυτό το κουτάκι. Ξεκινάμε με ένα σκραμπ από εταιρεία Ole Henriksen. Πρέπει να είναι γερμανική από ό,τι κόβω από τον τίτλο. Δεν την ξέρω, μπορεί να με πείτε άσχετη. Είναι μικρούλη, είναι γλυκούλη, είναι με λεμόνι. Smoothing scrub. Λέει ότι κάνει απολέπιση, ότι έχει AHAs και lemon peel extract exfoli, ότι έχει φλούδα λεμονιού. Τώρα αυτά τα AHA τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, δεν είμαι ειδική για να σας πω. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, είναι ένα ωραίο σκραμπ με λεμόνι, με φλούδα λεμονιού για την επιδερμίδα. Θα το δοκιμάσουμε σε κάποιο βίντεο σύντομα. Έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι Fenty Skin Hydra Visor, δηλαδή από Fenty. Fenty Beauty, την είναι η εταιρεία της Rihanna. Και είναι moisturizer με SPF, δηλαδή είναι εντατική κρέμα που έχει μέσα και SPF. Είναι έτσι με pump, με αντλία. Θα
το δοκιμάσω και αυτό. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω κάτι από Fenty. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Συνεχίζουμε με μία μάσκαρα. Είναι η Limitless Lash Mascara, που είναι για μήκος από ό,τι βλέπω, Longer. Είναι από εταιρεία Ηλία. Ξέρω τι προέλευση είναι, να είναι γαλλική, να είναι, δεν ανοίγει με τίποτα. Εντάξει, θα τη δοκιμάσουμε και αυτήν. Αυτή είναι μικρούλα αρκετά, οπότε θεωρώ ότι δεν θα βγάλει πολλές χρήσεις. Δηλαδή νομίζω σε 4-5 φορές πάει θα τελειώσει. Από ό,τι έχω δει είναι καλή μάσκαρα, είδα λίγο έτσι βιντεάκια και εγώ στο YouTube για να δω εντυπώσεις. Πρέπει να είναι καλή, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακούτε και το μικρούλι αυτό που βλέπει. Από Wishful, αυτό το πανέμορφο μπουκαλάκι, το Unicorn. Ούτε αυτή την εταιρεία την γνώριζα, παιδιά μου, εντάξει, είμαι εντελώς άσχετη από σκηνή, το ομολογώ. Και αυτό είναι... τι είναι, παιδιά? Σέρουμ με υαλουρονικό και πεπτίδια. Α, ωραία, πολύ αλουρονικό έχει πέσει εδώ. Θα γίνουμε τσίτα φέτος. Οι αλουρονικά, μια συνομήρες. Λοιπόν, εδώ μεταξύ, εγώ νομίζω ότι είναι μακιγιά στα πιο πολλά. Εντάξει, αυτό κάνω πάντα. Δηλαδή, βλέπω ένα σετάκι και μου αρέσει το μάτι. Δεν διαβάζω τι έχουν μέσα. Τέλος πάντων, καλό είναι να φροντίζουμε λίγο και το skincare. Έχω ξεκινήσει. Δηλαδή, έχουμε ένα scrub. Μια ενυδατική από Fenty με SPF. Έχουμε αυτό εδώ που είναι πάλι σέρουμ, έτσι είναι υδατικό, με υαλουρονικό. Αυτό μου φαίνεται πολύ καλό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό, δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Έχουμε μία μασκαρίτσα, αυτό είναι μόνο μακιγιάζ. Και έχουμε και κάτι ακόμα από μακιγιάζ, το οποίο είναι από Tarte, ένα lip gloss. Το H2O gloss από C-Tart. Από την συλλογή C. Πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Εντάξει, και αυτό είναι mini size. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Κάνουμε και ένα swatch. Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό χρωματάκι. Φαίνεται άλλωστε. Λοιπόν, ωραία. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Νομίζω το πακέτο έχει 20 ευρώ, οπότε είναι 3-5 22-5 γύρω στα 4 ευρώ το καθένα. Εντάξει, θεωρώ αυτό, ας πούμε, ότι είναι 30 γραμμάρια και αυτό είναι normal ποσότητα για serum και για scrub. Και της Fenty είναι αρκετά μεγάλο, 30 ml και αυτό. Εντάξει, τώρα η μασκαρίτσα και το lip gloss θα μπορούσαν να είναι λίγο μεγαλύτερα. Παρ' όλα αυτά, για 4 ευρώ που κοστίζει το καθένα, δεν έχω παράπονο, γιατί ξέρω ότι αυτές οι εταιρείες είναι αρκετά high-end. Δεν είναι drugstore και τα λοιπά. Θα το δοκιμάσουμε όλα μαζί σε επόμενο βίντεο. Σίγουρα θα δοκιμάσουμε το scrub και το serum και όλα γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία φαίνονται και ελπίζω να είναι κιόλας. Και θα δοκιμάσουμε να είτε και το άλλο από Ordinary, το... αυτό εδώ. Οπότε τώρα, παιδιά μου, επειδή είχα ξαναπάρει και από Νοτίνο ένα ωραίο scrub και αυτά και κάποια άλλα προϊόντα skincare από Revolution κτλ. Νομίζω ότι έχω αρκετά skincare προϊόντα, δεν θα χρειαστώ σύντομα άλλα. Γιατί εντάξει, κάνω τις κρέμες μου, βάζω τις κρεμούλες μου, έχω ξεκινήσει δηλαδή, προσέχω πιο πολύ. Αλλά δεν είμαι και όλη μέρα με skincare και τέτοια, έτσι, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχω αρκετά πραγματάκια ώστε να έχω μια καλή βάση. Λοιπόν, τώρα πάμε από τα high-end των Sephora, πάμε στα low-end, στα on-budget που λέμε. Εντάξει, μην πέσω κατευθείαν στα πολύ φθηνά, ξεκινήσω λίγο πιο light. Πήρα ένα λαδάκι από Elviv, L'Oreal, για τα μαλάκια μου, το έχω ξαναπάρει. Είναι με λουλουδιών και φίλτρο UV. Το είχα πάρει νομίζω για προσκραμινίτη ή για πολυέτερη, το είχε βάλει προσφορά πάρα πολύ οικονομικά, 5 ευρώ κάπου. Άστε, θα τη βάλουμε μετά, κάτσε και θα τη βάλουμε μετά. Λοιπόν, πήρα μία μάσκα από Γκαρινί, την βρήκα και αυτή στα 1 ευρώ, την είχε προσφορά. Λέει ότι είναι πάρα πολύ ενυδατική, είναι με ρόδι που μου αρέσει,
Την είχα ξαναπάρει και παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ όντως, πάρα πολύ καλή. Αυτήν την πήρα νομίζω από το Lidl, την είχε και αυτή η προσφορά. Οπότε και αυτή θα τη δούμε σύντομα, να την δοκιμάζω. Βλέπετε από skincare, είμαστε full τώρα. Λοιπόν, και πάμε σε κάτι που πήρα από Hondo, το οποίο ξέρω αν είναι ρουζ σε μορφή έτσι, σε μορφή κραγιόν ή αν είναι λεμπλός. Δεν το είδα ποτέ. Δεν λέει κιόλας από πίσω. Λέει Lucida Labra Light. Τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα. Είναι από Lady Venezia, είναι μια πολύ οικονομική εταιρεία. Είχα πάρει και πιο παλιά κάτι πραγματάκι. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό. Μου άρεσε το χρώμα. Και επειδή ήταν στα 60 λεπτά, ναι, καλά ακούσατε. Είχε και άλλες αποχρώσεις, αυτή μου άρεσε εμένα. Α, μάλλον κραγιονάκι είναι, γιατί έχει και το πινελάκι. Πόσο χαζί πια. Λοιπόν, να σας κάνω και ένα swatch. Μάλλον όχι κραγιονάκι, είναι και πολύ gloss. Ναι, δεν έχει χρωματάκι ιδιαίτερο. Φαίνεται πιο κόκκινο. Βέβαια, αν βάλεις πολλές τρώσεις, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σου βγει. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα ένα διάφανο έτσι απαλό λιπουδοσάκι. Οπότε θεώρησα ότι για 60 λεπτά και καλό να μην είναι. Εντάξει, 60 λεπτά είναι, ούτε ένα ευρώ δηλαδή. Οκ. Καλούτσικο. Δεν τρελάθηκα. Παρόλα αυτά ήταν πολύ οικονομικό, θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Από τη Stark πήγαμε σε Lady Venezia τώρα. Λοιπόν, και τελειώνουμε από Lidl. Είχα πάει σε ένα μήνα, ένα διήμερο και δεν είχα πάρει τίποτα από καλλιτικά. Οπότε είχαμε πάει στο Lidl, πήρα ένα liquid foundation έτσι για να καλυφθούν τα πολλά πολλά. Παιδιά, ήταν αρκετά καλό, η απόχρωση ήταν ένα τσικ πιο σκούρα από αυτή που φοράω, αλλά γενικότερα μια χαρά ήταν, ούτε μύριζε, ούτε τη δουλειά που την έκανε έτσι για απαλά καθημερινά κτλ. Ήταν μια χαρά. Από εταιρεία CN του Lidl, νομίζω είναι η γαλλική, δεν ξέρω. Μια χαρά, ήταν στα 2 ευρώ και παιδιά σας λέω, μια-δυο φορές που το έχω βάλει είναι ok, δεν είχα κανένα θέμα. Επίσης είδα από τη φίλη μου τη Ζωή ότι πήρε αυτήν την κρεμούλα για τα μάτια από Lidl. Να σας πω ότι βρήκα σε προσφορά 1,5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ οικονομική. Έχει λέει ασβέστιο, κολαγόνο και σόγια oil για όριμες επιδερμίδες. Ήταν πολύ ενδυτική. Μια χαρά. Δηλαδή για 1,5 ευρώ κάθε μέρα έτσι σαν ενδυτική κατά από τα ματάκια να τη βάζεις. Μια χαρά είναι, παιδιά. Η ποσότητα φυσικά δεν είναι μεγάλη. Εντάξει, τώρα για 1,5 ευρώ, πόσο είναι, 15 ml ή λιγότερο, δεν ξέρω. Την έχω χρησιμοποιήσει, είναι 15 ml, μια-δύο φορές. Θεωρώ ότι για να την πάρεις έτσι κάπου μαζί σου, να την έχεις μες στην τσάντα σου, άμα νιώσεις λίγο να σε τραβάει να βάλεις ή έτσι λίγο το πρωί που ξυπνάς και τα λοιπά, είναι μια χαρά, παιδιά. Σούπερ. Να το. Πάρα πολύ ωραίο, μαύρο, κατά μαύρο. Ωραία απόδοση, ωραία διάρκεια και πολύ πολύ οικονομικό. Δεν ήξερα ότι έχει και μολύβια, το βρήκα, το βούτυξα και όλα καλά. Αυτό ήταν το haul αγαπούλες μου, να φύγω πιο κοντά με τα τελευταία μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου και εσείς τι έχετε ψωνίσει τελευταία. Εδώ ο μικρός έχει ετοιμαστεί για να πάμε βολτούλα. Στο χιόνι. Στο χιόνι, βέβαια τώρα δεν έχει πάρα πολύ χιόνι, αλλά τέλος πάντων. Ό,τι απέμεινε. Από μέσα σώνει. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προϊόντα που αγόρασα. Ελπίζω να είναι καλά. Θα τα δούμε και σε ένα επόμενο βιντεάκι. Όλα σχεδόν, ό,τι μπορώ θα τα βάλω. Και σέρουμ και νυτατικές και αυτό. Όλα. Θα γίνει χαμός με το skincare. Και θα τα πούμε σύντομα. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Γεια σας. Φιλάκια. Φιλάκια. Λοιπόν. Καλημέρα παιδιά, είναι η μεγάλη μέρα από αυτήν που είδατε το haul. Απλά ήθελα να δοκιμάσουμε μαζί κάποια από τα προϊόντα για να τα δείτε τέλος πάντων και πρακτικά πως είναι. Θα κάνουμε και ένα μακιγιάζ έτσι γρήγορο με τα προϊόντα αυτά. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε από Le Henrik Zen το smoothing scrub με το λεμόνι. Το εδώ.
θα δοκιμάσουμε από Wishful, που από ό,τι είδα είναι, πρέπει να της Huda Beauty κάτι με skin care όμως, αυτό εδώ το serum, το οποίο είναι thirst grab juice, δηλαδή για διψασμένα δέρματα, κάτι τέτοιο, και είναι με πεπτίδια serum κτλ. Αυτό εδώ. Θα δοκιμάσουμε την κρέμα των ματιών από CN για τα μάτια. Και δεν σας έδειξα στο beauty haul γιατί ήταν προσθήκη μεταγενέστερη. Η μαμά της μικρής λοιπόν μου πήρε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, την πάρα πολύ ωραία εμβατική κρέμα σώματος που λέγεται My Jasmine, All About Care. Είναι αυτή εδώ σε αυτή την εξαιρετική συσκευασία, Black Pepper και Jasmine. Παιδιά, την έχω ήδη δοκιμάσει. Γενικά εγώ δεν έχω τρέλα με τις κρέμες σώματος, αλλά παιδιά αυτή σας την έχω και από κάτω σε link ό,τι βρω παιδιά από τα προϊόντα. Μυρίζει. Πραγματικά από προχθές μου την έχει δώσει, τη φοράω κάθε μέρα, κάθε μέρα. Μυρίζει για σε μήνυση. Δεν ξέρω παιδιά, είναι όνειρο. Θα την ψάξω να την βρω. Να σας έχω link, γιατί δεν ξέρω από πού μου την έχει πάρει, αν είναι, νομίζω δεν είναι από σούπερ μάρκετ, αλλά όπως και να έχει, αν την βρω θα σας τη βάλω. Αν δεν θέλετε να την πάρετε, απλά μυρίστε την. Εντάξει, πεθαίνω, δεν μπορώ. Είναι φανταστική. Παρακολουθώντας το μπουζάκι δεν είναι sponsor, όχι, απλά το αγόρασα και μου άρεσε και το φοράω. Λοιπόν, έχω ήδη πάλι τα υπολείμματα μακιγιάς, έχω κάνει δηλαδή ένα καλό ντε μακιγιάς και τώρα θα βρέξω το προσωπάκι μου. Αυτό λέει ότι κάνει απολέπιση με αχάς, αχάς και φλούδα λεμονιού. Ωραία, πάμε να βρέξω το πρόσωπο. Ωραία, να σας πω ότι αυτό το Ordinary, όπως βλέπετε, έχω ήδη δοκιμάσει, που είναι σέρου με ένα σινιαμίδι και zinc, δεν θυμάμαι το μαγνήσιο, νομίζω. Ωραία, το έβαλα χθες βράδυ, γιατί δεν ήξερα αν θέλει από πάνω, το έβαλα χθες δηλαδή πριν πάω για ύπνο, δεν ήξερα αν θέλει μακιγιάζ και τα λοιπά, μήπως εννοώ το ενοχλεί και αυτό το μακιγιάζ, οπότε το έβαλα, το φοράω το βραδάκι αυτό. Καλό ήταν, ένιωσα μία τσίτα, μία τόνωση, η αλήθεια είναι. Πάμε να τα ανοίξουμε σε πρώτη φάση, διότι έχει αυτό εδώ. Οπότε, πρώτα θέλει άνοιγμα, λογικό. Λοιπόν. Βάλουμε μία μικρή ποσότητα. Είναι κίτρινο. Έτσι. Θα βάλουμε μικρή γιατί δεν έχει και πολύ μέσα. Γυρίζει λεμόνι. Ωραία όμως. Ευχάριστη μυρωδιά. Όχι λεμόνι ραξινέλα. Μυρίζει ωραία ωραίο λεμόνι. Λοιπόν, μια παιδιά έχει αρκετά καλούς κόκκους. Δηλαδή τους νιώθω ότι γίνεται δουλίτσα. Το νιώθεις. Θέλει πολύ μικρή ποσότητα όπως είδατε, δεν θέλει πολύ. Πολύ ωραία, νιώθεις όντως ότι κάνει πολύ καλή απολέπιση. Δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει και πιο πολύ από ένα άλλο σκραπ που είχα πάρει. Καλά, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία. Αλλά αυτό πραγματικά νιώθεις ότι κάνει σούπερ απολέπιση. Νιώθεις δηλαδή τους κόκκους. Λοιπόν, θα το αφήσω ένα λεπτάκι και επανέρχομαι για να ξεβγάλω και να βάλουμε το σέρουμ και την κρέμα ματιών. Να βάλω και για 2 λεπτά αυτό εδώ το κλωσάκι από Essence για να είναι το πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, και παρέχομαι σε 2 λεπτά που θα έχω αφαιρέσει το σκραμπ για να σας πω εντυπώσεις. Βασικά θα κάνω και λίγο με το πιστόλι. Δεν θα κάνω, μάλλον τελείωσαν οι μπαταρίες. Λοιπόν, αγαπούλες μου, το σκραμπ ήταν φανταστικό, πραγματικά νιώθω απίστευτα τονωμένο το πρόσωπό μου. Το νιώθω φοβερά, το νιώθω πολύ σφιχτό, πολύ καθαρό. Πραγματικά, θα με δείτε και μέσα τώρα που θα δω αυτό, αλλά νιώθω απίστευτη φρισκάδα και τόνωση, οπότε πάρα πολύ καλό το σκραμπ. Πάρα πολύ μου άρεσε, είναι αυτό εδώ και σαν μυρωδιά και σαν υφή και η κόκκι του και νομίζω ότι καθάρισαν πάρα πολύ καλά. Πάμε να βάλουμε κρέμα ματιών από Σιέν, η οποία λέει ότι έχει ασβέστιο, καλαγόνο και σόγια όλη. Είναι βέβαια υποτίθεται για όλη μας επιδερμίδες, αλλά okay. Βάζουμε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα, όχι πολύ μεγάλη δηλαδή, τόσο. Ωραία είναι και αυτή, είναι υδατική, έτσι έχει βέβαια λίγο πεσάριχθη, να ξέρετε. Δεν είναι πολύ λεπτόριστη και πάμε να βάλουμε και το σέρουμ αυτό με τα πεπτήρια, το οποίο έρχεται έτσι. Έχει ένα φανταστικό unicorn μπουκαλάκι και θα... Α, ωραία, έχει ωραίο dropper. Θα βάλουμε πάρα πολύ, θα βάλω ένα σχεδόν τέτοιο. Ωραία. Αυτό είναι πολύ απαλό, δηλαδή το νιώθεις πάρα πολύ απαλό πάνω στο δέρμα σου. Πολύ ωραία η φύση έχει, παιδιά, και αυτό πολύ μου αρέσει. Δηλαδή το νιώθεις μετά το σκραπ, ξέρετε που είναι η απολέπιση, το νιώθεις τόσο ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Κρέμα ματιών συμπαθητική είναι, για 2 ευρώ μια χαρά είναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και στο μακιγιάζ τώρα. Κάποια περίοδο που λύτεζε, τη μάσκαρα από ήλια. Έχουμε πολύ high-end και έχουμε και πολύ drugstore. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάμε να δοκιμάσουμε και τα προϊόντα μακιγιάζ. Σούπερ! Τα skincare είναι ένα μεγάλο ναι. Λοιπόν, και κάναμε ένα super scrap και μία super απολέπιση. Βλέπετε εδώ, δερματάκι, τσίτα, μπόμπα. Οπότε πάμε να κάνουμε και το μακιγιάζ μας. Όπου θα χρησιμοποιήσουμε το lip gloss από Tarte. Μάσκαρα από ηλία. Παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένη, η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ high-end προϊόντα. Δεν το κρύβω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο φρυδάκια, τα οποία έκανα τη βλακία και τα έβαψα και δεν φαίνονται καθόλου, τέλος πάντων θα επανέλθω το χρώμα τους γιατί τα έκανα πάρα πολύ ανοιχτά και είναι σαν να μην έχω φρυδάκια. Οπότε θα τονίζουμε λίγο, συγγνώμη, κοιτάω εκείνη, το βάλω σε νέα. Στη συνέχεια θα βάλω βάση για τις σκιές, θα κάνουμε ένα γρήγορο εύκολο eye look, όχι πολλά πολλά. Thank you.
την παλτίτσα από Revolution. Θα κάνω κάτι σε χρυσό πορτοκαλί που έχω καιρό, κάτι τέτοιο. Ναι, θα πάρω αυτήν εδώ τη χρυσή και θα τη βάλω. Ωραία απόδοση έχει, παιδιά. Την έχω ξεχάσει αυτή την παλέτα. Έχω τόσο καιρό να τη χρησιμοποιήσω. Μπορεί και από το καλοκαίρι. Αλλά βλέπω ότι γράφει πάρα πολύ ωραία και κακώς την έχω βάλει στην άκρη. Σαν μεταβατική σκιά θα βάλω αυτήν εδώ, την Cafe Nude. Θα πάρω ένα flat πινελάκι να κάνουμε γωνία. Στη γωνία θα βάλω αυτήν που είναι κάπως μελιτζανή καφέ. Αυτή την παλέτα, παιδιά, όταν την είχα δει, είχα τρελαθεί. Ήθελα να την πάρω όπως και δίποτε. Αλλά τελικά δεν είναι κάτι σπουδαίο, είναι creative από Revolution. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρελό, ούτε από θέμα απόδοσης. Ωραία γράφουν οι σκιές, αλλά έχουν και καλύτερες της Revolution, ας πούμε. Τέλος πάντων, ωραία. Λίγο ακόμα την γωνία με αναδικές κινήσεις, να κάνουμε και ένα ψεύτικο leaf καφέ. Στραβάμε λίγο προς τα πάνω. Και πάμε να κάνουμε και ένα gel ακόμα. Πάμε να βάλουμε eyeliner από Essence. Λοιπόν, το διόρθωσα και πάμε να συνεχίσουμε με το make-up, το liquid foundation από Shein. Το συγκεκριμένο δεν το έχω ξαναπάρει. Είχα πάρει ένα πιο παλιά που ήταν αρκετά καλό, μπορώ να πω. Οπότε βάζουμε μία αρκετά καλή ποσότητα. Θεωρώ ότι έχει μέτρια κάλυψη, για κάθε μέρα δηλαδή, όχι για σπουδαίες περιστάσεις. Για καθημερινή χρήση είναι ελαφρύ. Είναι σχετικά καλυπτικό, okay. Εγώ δεν έχω κάτι μικρά σπισουράκια, τα οποία τα τελευταία 3 χρόνια έχουν σκάσει, δεν υπήρχανε και δεν ξέρω το λόγο. Τέλος πάντων, τα αγνοώ επιδεικτικά όσο μπορώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Λοιπόν, ωραία, okay, δεν θα κάνω πάρα πολλά. Νομίζω είναι μια χαρά, δεν θέλει και πάρα πολλά για καθημερινά κτλ. Λοιπόν, τώρα βάλαμε λοιπόν και το foundation και πάμε από αυτή την παλέτα με το concealer της Essence να βάλω ένα ανοιχτούλι και τρινοπό
κάτω από το μάτι. Όταν θέλω κάτι ελαφρύ σαν κονσίλερ και δεν θέλω τίποτα έτσι για καθημερινά μακιγιάζ, χρησιμοποιώ αυτή την παλετίτσα που έχει ωραία φωτεινά χρωματάκια και φωτίζουν πάρα πολύ και προσδίδουν και μία όψη έτσι υγείας. Θα βάλω λίγο πάνω και στα σπυράκια μου. Για καθημερινά είναι θεωρώ αρκετά καλό κονσίλερ και κάνει αρκετά καλή δουλειά. Το βάζω με το χέρι γιατί θεωρώ ότι το ζεσταίνω και δουλεύεται και πιο εύκολα με το χεράκι. Αυτά που είναι σε τέτοια μορφή με το πινέλο δεν μπορώ να τα δουλέψω εύκολα. Οπότε μια χαρά. Πάμε να βάλουμε και το μολύβι από Σιέν, το οποίο είναι μαλακό, είναι μαύρο, κατάμαυρο. Το βάλω στην εσωτερική γραμμή. Γράφει αρκετά καλά και αρκετά μαύρα. Ωραία. Έφερα πολύ έντονα πραγματάκια, νομίζω είναι μία χαρά. Και τώρα πάμε να δούμε και τη μάσκαρα, η οποία είναι η Dimitres Lash Mascara. Έχω ακούσει πολύ καλά πραγματάκια. Έχει πάρα πολύ ωραίο χτενάκι, βουρτσάκι, οπότε είναι σαν να τη στενίζει κιόλας. Είναι αυτό εδώ. Λύνει μήκος. Ογκο! Εντάξει. Όχι κάτι. Τρελό. Εννοείται πως θα βάλουμε και δεύτερη στράση. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι που θα έδινε, ας πούμε, πάρα πολλά λεφτά για να πάρω αυτή τη μάσκαρα. Νομίζω ότι κάνει την ίδια δουλειά που κάνουν και οι υπόλοιπες μάσκαρα που έχω. Okay, το καλό είναι το βουρτσάκι που μπορείς να το κρατήσεις και μετά και να το βάλεις με κάποια άλλη μάσκαρα πιθανώς. Μου αρέσει γιατί πάει σε όλες τις βλεφαρίδες, τις στενίζει, δεν τις κολλάει. Με λίγο βουζάκι. Είναι το υγρό από Golden Rose, πάρα πολύ ωραίο ρούς, πολύ ωραία απόχρωση και πολύ φυσικό ρουζάκι. Πάμε να βάλουμε lip liner από 16145 Golden Cooper, ένα πολύ ωραίο καφέ που πάει με όλα. Πολύ οικονομικό. Και πάμε και με από το lip gloss από Tarte, το οποίο θα το έχω ξαναδοκιμάσει. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή.
πολύ ωραίο φυσικό χρωματάκι. Και δεν είναι αυτό που κολλάει και συνοχωρεί, είναι αρκετά ωραία η υφή του και το χρώμα του. Βάλουμε και λίγο το λένε αυτό, highlighter από Revolution, είναι αυτά που είναι σε μορφή τέτοια. Αυτά είναι ό,τι καλύτερο έχω από highlighter, γιατί απλώνονται πολύ εύκολα, είναι πολύ βουτυρένια και δίνουν μια φανταστική αλλά πολύ φυσική λάμψη. Λοιπόν, αγαπούλες μου, αυτό ήταν το μακιγιάζ με τα προϊόντα αυτά. Μου άρεσε πολύ το lip glossάκι, βέβαια έχει αρκετά μικρή ποσότητα, δηλαδή θεωρώ ότι είναι για 3-4 φορές, παραπάνω δεν νομίζω. Η μάσκαρα μου άρεσε το βουτσάκι της πολύ, που τη στένιζε και τη ξεχώριζε, αλλά σαν σύσταση ok. Νομίζω ότι έχω και καλύτερες και πιο οικονομικές. Το make-up καλούτσικο, εντάξει, προς το παρόν ok, θα σας πω, θα σας γράψω κιόλας αν με κράτησε κτλ. Με υπόλοιπη μέρα. Το μολύβι αρκετά καλό, βέβαια από ό,τι βλέπω δεν είναι σταθερό, έχει αρχίσει ήδη και ψιλοτρέχει. Δεν είναι ότι πιο σταθερό, έχει αρχίσει λίγο και βγαίνει από το βλέφαρο, αλλά οκ, okay, για 1€ δεν μπορείς να ζητήσεις και πάρα πολλά. Και αυτά, αυτό ήταν το μακιγιάζ, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Πάνω πιο το ζουμούθι μου με τα δύο καλαμάκια και θα τα πούμε στην τόμα, φιλιά και πολλά. Γεια σας!